Άρχισε η ανακατασκευή του νέου θεατρικού χώρου από το Δήμο Αλεξανδρούπολη στο Πάρκο Προσκόπων. Ξεκίνησαν οι εργασίες για τη διαμόρφωση του νέου υπαίθριου θεάτρου εντός του Πάρκου Προσκόπων. Η σύμβαση του έργου υπεγράφει τον περασμένο Νοέμβριο από το Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη και την ανάδοχη εταιρεία. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή υπαίθριου ανοιχτού θεάτρου χωρητικότητας περίπου 500 θέσεων στη θέση που λειτουργούσε το παλιό κυποθέατρο στο Πάρκο Προσκόπων. Το νέο υπαίθριο θέατρο εντός του Πάρκου Προσκόπων αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 18 μήνες. Είχαμε επίσης εχθές και το επίσημο ξεκίνημα στο Πάρκο των Προσκόπων, στο παλιό κυποθέατρο. Έγινε το καθάρισμα της περιοχής. Έγινε επίσης το γκρέμισμα του μεγάλου όγκου εκεί προκειμένου να απομακρυνθούν και να ξεκινήσουμε τις επόμενες μέρες και τις πρώτες εσκαφές προκειμένου σιγά σιγά να αρχίσει να μορφοποιείται όλη αυτή η περιπατική διαδρομή που έχουμε σχεδιάσει σε συνέχεια της στροφής του Εγνατία, όλης παραλιακής λεωφόρου, προκειμένου να καταλήξουμε κάτω στις αποθήκες του λιμανιού και με απότερο στόχο στις αποθήκες ΚΙΔΕΠ, για τις οποίες πολύ σύντομα θα έχουμε και για εκεί πολύ ευχάριστα νέα. Η αναμόρφωση του υπαίθριου θεάτρου συγκαταλέγεται στο υπόεργο 1, αρχικού προϋπολογισμού 4 σχεδόν εκατομμυρίων, και αφορά την ανάπλαση στα τμήματα της παραλιακής ζώνης από τη στροφή του Εγνατία μέχρι την πλατεία Ελευθερίας και το Πάρκο Προσκόπων με παράλληλη διαμόρφωση νέου υπαίθριου θεάτρου. Το υπόεργο 2, αρχικού προϋπολογισμού 800.000 ευρώ, αφορά στον εξυγχρονισμό του υφιστάμενου Δημοτικού Θεάτρου Αλεξανδρούπολης με χρήση σύγχρονων υλικών και αισθητικών προσεγγίσεων στις υποδομές της σκηνής για υποστήριξη δράσεων θεατρικών και κινηματογραφικών παραστάσεων και συνεδριάσεων. Τι και αν έχουμε μπει επισήμως πλέον σε εορταστική περίοδο και αν το μυαλό μας είναι περισσότερο στις αγορές, στα ψώνια και στην διασκέδαση, στην ξεκούραση των χριστουγεννιάτικων εορτών, συνεχίζουμε τα έργα τα οποία είχαμε υποσχεθεί μετά τις και τις υπογραφές των συμβάσεων. Ήδη ξεκινήσαμε το ξεσκαρτάρισμα μέσα στο Δημοτικό Θέατρο προκειμένου να πιάσουν τόπο τόσο τα υφάσματα από τις κουρτίνες, όσο τα ηχεία, όσο και τα καθιστικά του Δημοτικού Θεάτρου προκειμένου μια συντήρησή τους να μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάπου αλλού και κυρίως στους χώρους των γυμνασίων, των λυκείων και των απομακρυσμένων συλλογικοτήτων γεωγραφικά που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες στις εκεί θεατρικές αίθουσες που υπάρχουν.